Στην Καβάλα βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος ήταν κεντρικός ομιλητής στην Ομαρχιακή Επιτροπή του κινήματος αλλαγής στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Η παράταξή μας, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι στη φάση της ανασυγκρότησής της. Έχει χτυπηθεί πολύ, έχει παλέψει πολύ και έρχεται η ώρα της δικαίωσης. Ως πιστός στρατιώτης της δημοκρατικής παράταξης είμαι εδώ στην Καβάλα σήμερα. Θα μιλήσω στους φίλους και τις φίλες που είναι σήμερα εδώ κοντά μας και όλων μας τα μυαλά, τα μάτια, την προσοχή, τα αυτιά είναι όλα προσανατολισμένα προς το συνέδριο της ανασυγκρότησής μας για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό του ελληνικού λαού. Η οργανωμένη και κυρίως η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ανταποκρίνεται σε αυτήν την ιστορική στιγμή που αφορά στην αυτοοργάνωση και στην ανασυγκρότηση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης στη χώρα. Η Καβάλα σήμερα δίνει τη δική της απάντηση στην ανάγκη για συμμετοχή, για στήριξη αυτής της προσπάθειας. Η θέληση για συμμετοχή είναι εδώ, έμπρακτη, αποδεικνύεται και είμαστε αισιόδοξοι ότι η παράταξή μας θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον στην κατεύθυνση να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν στη χώρα και ευρύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Είναι μια μέρα πολύ θετική. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι δίπλα μας για την Ομαρχιακή Συνέλευση σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο Ντραριστερά. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και στην Καβάλα. Ήδη ξεκίνησε προχθές από Ελευθερούπολη. Δημιουργούνται όλα αυτά τα εχέγγυα, τα πολιτικά, ώστε να δρομολογηθούν εν ώψη 8 Μαΐου, αλλά και 22 Μαΐου που είναι το συνέδριο, νέες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ δυνατά να μπει στο παιχνίδι της καθημερινότητας του κόσμου, συζητάει, ακούει προτάσεις, βλέπει προτάσεις, άλλωστε υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και η ενέργεια που απασχολεί τους πάντες, ο πρωτογενής τομέας που ο πόλεμος τον έκανε πλέον για μας επιτακτική ανάγκη και πολλά άλλα. Είμαστε έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτό που υπάρχει και λείπει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, γιατί έχουν κουράσει τα πάντα, οπότε αυτό που βλέπετε είναι ένα ενδεικτικό κλίμα και ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λοβέρδο που μας τιμάει σήμερα με την παρουσία του.